Minister again. It's our second meeting. Κυρίες και κύριοι, είναι μεγάλη χαρά που δέχομαι για δεύτερη φορά τον Έλληνα Πρωθυπουργό. We are phoning, we are exchanging views throughout the week. Είναι συναντήσεις κατά τις οποίες ανταλλάσσουμε απόψεις. Ούτως ή άλλως το κάναμε κατά το πέρας της περασμένης εβδομάδας, αλλά τώρα ήρθε η στιγμή για να έχουμε και μία συνάντηση διαζώσεις. Θα συζητήσουμε με τον Πρωθυπουργό τα διάφορα θέματα τα οποία υπάρχουν στο τραπέζι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάντα θέλει να έχει έναν βοηθητικό ρόλο, όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι ένας από τους μείζονες παίκτες εδώ. Θα πρέπει να πω ότι δεν έχει υπάρξει πολύ μεγάλη πρόοδο στο πλαίσιο των εξελίξεων της τελευταίας εβδομάδας. Προσπαθούμε όμως να συμβάλλουμε ούτως ώστε να υπάρξει πρόοδος σε ό,τι αφορά τα θέματα τα οποία έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Έχω κάνει και θα κάνω προτάσεις στον φίλο μου τον Αλέξη και μετά θα δούμε τι θα γίνει. Απλά να διευκρινίσω ότι δεν θέλω να υπάρξει αποτυχία. Πρέπει οι Ευρωπαίοι να δουλέψουν μαζί. Ήρθε η ώρα για συνεργασία, για το όραμά μας. Και βεβαίως ο Έλληνας Πρωθυπουργός έχει υιοθετεί μια τροχιά προευρωπαϊκή και τις ερχόμενες εβδομάδες θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα θέματα που έχουμε μπροστά μας με επιτυχή τρόπο. So I'm very happy to be here. Είμαι λοιπόν πολύ ευτυχής που βρίσκομαι εδώ. Συζητούμε με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς προκειμένου να βρούμε τον βέλτιστο τρόπο για την εφαρμογή της απόφασης της 20ης Φεβρουαρίου που ελήφθη στο Eurogroup. Είμαι αισιόδοξος διότι συζητούμε με καλούς φίλους της Ελλάδας και με ανθρώπους που είναι φιλοευρωπαϊστές. Λοιπόν, αισιόδοξος ότι υπάρχει πολιτική βούληση, ούτως ώστε να βρεθούν σύντομα λύσεις στα κοινά μας προβλήματα. Και πιστεύω, βεβαίως, ότι όταν υπάρχει πολιτική βούληση, τα πάντα είναι εφικτά. Ναι, επιβεβαιώνει και ο κύριος Γιούνκερ.